Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Η οικονομία και το ζήτημα της ενέργειας βρίσκονται στην ατζέντα της σημερινής δεύτερης ημέρας της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις χωρίς να ληφθούν αποφάσεις για την μακροοικονομική κατάσταση και τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, κυρίως με τη μείωση των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου. Ελλάδα και Ιταλία συγκροτούν κοινό μέτωπο για την επιβολή πλαφών στη χονδρική τιμή. Επιφυλακτικοί οι Ευρωπαίοι. Η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί μια σε βάθος συζήτηση, δηλώνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ. Η συζήτηση θα γίνει παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστή Λαγκάρντ. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας το τελευταίο διάστημα. Επίσης, αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Τούρκου Αντιπροέδρου από τα κατεχόμενα την Πέμπτη περί στρατικοποίησης των νησιών. Ανοίγει τη Δευτέρα 27 Ιουνίου η πλατφόρμα για όλους τους πολίτες από 30 ετών και πάνω που επιθυμούν να κάνουν την τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εισηγήθηκε να δίνεται η δυνατότητα εμβολιασμού με δεύτερη αναμνηστική δόση σε άτομα ηλικίας 30 έως 59 ετών, εφόσον το επιλέξουν. Παραμένει η ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό με τέταρτη δόση όσων είναι πάνω από 60 ετών. Προς το παρόν, ο εμβολιασμός με τέταρτη δόση δεν είναι υποχρεωτικός. Ανεπαρκή τα δεδομένα για την τέταρτη δόση, υποστηρίζει με ανάρτησή του στο Facebook ο καθηγητής πολιτικής της υγείας Ηλίας Μόσχελος στις ηλικίες 30 έως 59 ετών. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει επιτελέσει σημαντικό έργο στη διάρκεια της πανδημίας. Όμως η εισήγησή της για τη χορήγηση της δεύτερης αναμνηστικής δόσης σε άτομα ηλικίας 30 έως 59 ετών που δεν ανήκουν στις ευάλωτες κατηγορίες δεν συνοδεύεται από την αναγκαία τεκμηρίωση, αναφέρει. Τετραψήφια νούμερα καταγράφουν τα κρούσματα κορονοϊού σε επίπεδο Κρήτης τις τελευταίες ημέρες. Σε υψηλά ποσοστά κινείται ο δείκτης θετικότητας όσο και ο δείκτης μεταδοτικότητας, με την ανησυχία να εντείνεται όχι μόνο στις δομές αλλά και στους ίδιους τους πολίτες που το τελευταίο διάστημα προσέρχονται οι περισσότεροι στα σταθερά σημεία του ΕΟΔΗ αλλά και στα φαρμακεία προκειμένου να υποβληθούν σε τεστ. Στα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού σήμερα νοσηλεύονται 85 ασθενείς, 77 στις κλινικές COVID και 8 στις ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 5 είναι διασωληνωμένοι. 10.474 όλοι όσοι χθες ήταν θετικοί στον κορονοϊό βάσει των στοιχείων που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Καταγράφηκαν επίσης 17 θάνατοι και 88 διασωληνωμένοι ασθενείς. Πανελλαδικό συλλαλητήριο σήμερα των συνταξιούχων στο κέντρο της Αθήνας. Ζητούμε να μας αντιμετωπίσουν με καλοσύνη και περίσκεψη, είπε στον 984 ο πρόεδρος των συνταξιούχων Ικαρεθύμνου, Χαράλαμπος Φακενάκης. Πιστεύουμε ότι η πολιτεία έχει τη δυνατότητα να μας βοηθήσει, σημειώνει, και απαιτούμε κατώτατη σύνταξη στα 650 ευρώ για να μπορούμε να ζήσουμε. Για πολλωστή φορά, είπε, διεκδικούμε τη ζωή μας να μπορούμε να ζήσουμε και έτσι δυναμικά θα συνεχίσουμε, καθώς οι μειώσεις στις συντάξεις σε συνδυασμό με την ακρίβεια προκαλούν καθημερινά προβλήματα επιβίωσης σε όλους. Η 24ωρη απεργία των διανομέων σήμερα Παρασκευή 24 Ιουνίου, ωράριο εργασίας, συμβάσεις και καύσιμα στις διεκδικήσεις τους. Σε απόγνωση επαγγελματίες ξεναγεί, καθώς οι όποιες προσπάθειές τους περί καταμέτρησης των ενσύμων τους τελευταίας τριετίας 2019-2021 πέφτουν στο κενό από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας. Αποτέλεσμα της άρνησης με άγνωστη αιτιολογία, όπως ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρήτων Πιπέρας αναφέρει στον 984, είναι μεταξύ άλλων η μη έγκαιρη ανανέωση της ασφαλιστικής τους ικανότητας, η μη καταβολή επιδομάτων που δικαιούνται, όπως ΟΕΒ, ατυχημάτων, μητρότητας, η αδυναμία συνταξιοδότησης των ξεναγών που συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις. Εξαιτίας των πολλαπλών προβλημάτων διαβίωσης που αντιμετωπίζουν, η Ομοσπονδία Ξεναγών στις 2 Τρίτου απέστειλε και εξώδικο στον Υπουργό Εργασίας όπως και στον Διοικητή του ΙΕΦΚΑ χωρίς απάντηση μέχρι στιγμής. Ακατανόητη η στάση τους, χωρίς καμία δικαιολογία και απάντηση τουλάχιστον, λένε στον 984 επίσης οι βουλευτές Μέρα 25 και ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Λογιάδης και Σοκράτης Βαρδάκης αντιστοιχά.
Επιστρέφουν οι ωρές στα συσίτια όσο προελάβουν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, όπως δείχνει η ρεπορτάζ Ευρωπαϊκού Ειδησιογραφικού Πρακτορείου, αναφορικά με τις νέες μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σήμερα, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, συνάντηση εργασίας με τη διοίκηση του νοσοκομείου και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, συνάντηση με την Υπουργό Ζήτηση του Σωματείου Εργαζομένων. Σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου πραγματοποιείται σήμερα η κοινή συνεδρίαση του Προεδρείου της ΚΕΔΕ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Κρήτης, της Ολομέλειας των Δημαρχών Κρήτης, των Αντιπροσώπων της ΠΕΔ στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ και του Εποπτικού Συμβουλίου, που έχει στην ημερήσια διάταξη όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Βραδιά υποδοχής των νέων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν στις εκλογές της 15ης Μαΐου για την ανάδειξη Προέδρου διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου απόψε στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Θα παραστούν ο αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βασιλιάδης και οι βουλευτές Ηρακλείου του κόμματος. Το Φεστιβάλ Φοιτητών και Νέων Εργαζομένων της ΚΝΕ ανοίγει αύριο Σάββατο τις πύλες του στο πάρκο Κομμένο Μπεντένι με κεντρικό σύνθημα με το Κομμουνιστικό Κόμμα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στην Κρήτη τη Δευτέρα, ο Ρίζος Μαρούδας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής. Την Πάκη Βουκολιές Ανόγια, σταθμή της περιοδίας του για συναντήσεις με φορείς αγροτικούς συλλόγους και πολιτικές ομιλίες. Παραγωγή και κόστος, ακρίβεια και ανασφάλεια μεταξύ των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ατζέντα. Την ανάγκη να στραφεί η Ελλάδα σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του πρωτογενούς τομέα, που σε κάθε του βήμα θα στηρίζεται η παραγωγή και ο πραγματικός παραγωγός, επισήμανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε παρέμβασή του κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Ζήτησε από τα κόμματα να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα με συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να λυθούν χρόνιες παθογένειες. Πρέπει να κοιτάξουμε τον αγρότη στα μάτια και να πούμε αλήθειες, να διορθώσουμε όλοι μαζί τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, είπε. Στηρίζοντας την παραγωγή και τον πραγματικό παραγωγό, στηρίζουμε την ελληνική περιφέρεια, ενισχύουμε την κοινωνική σύνοχη, υπογράμμισε. Είπε επίσης ότι στο νέο μοντέλο λειτουργίας του πρωτογενούς τομέα θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην αναγκαία για τη χώρα παραγωγή και στην επιβαλλόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράσινη μετάβαση. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει επισητιστικό πρόβλημα, ωστόσο η αντιμετώπιση του κινδύνου πρέπει να γίνει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού όταν ένα πρόβλημα γίνεται παγκόσμιο, επιδρά σε όλους. Υπεγράφει η δεύτερη φάση της διαμόρφωσης του ισόπεδου τμήματος των τυχών στο Ηράκλειο. Η πρώτη είχε ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2020. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.345.000 ευρώ. Το έργο της συντήρησης του επαρχιακού δρόμου από τον Νικηφιανό έως το Βρουχά, Αγίου Νικολάου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, έχει προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο και θα εξελιχθεί στα τμήματα από πάνω Ελούντα, Πινές, Φουρνή, Καστέλη, Νικηφιανό και Φουρνή, Δωριές, Καρύδι. Νέο άλμα σημείωσαν τον περασμένο μήνα οι τιμές των οικοδομικών υλικών, αυξάνοντας περαιτέρω το κόστος κατασκευής των οικοδομών και κατ' επέκταση των νεόδμητων ακινήτων. Το Μάη, οι τιμές των οικοδομικών υλικών αυξήθηκαν κατά 11,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, έναντι αύξησης 3% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεκτών 2021 με το 2020. Ρεκόρ συμμετοχή σημειώθηκε φέτος στις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, καθώς ξεπέρασαν τις 532.000 για πάνω από 966.000 επιταγές, όπως δήλωσε ο διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Σπύρος Πρωτοψάλτης. Προθεσμία έως τις 28 Απριλίου έδωσε το Υπουργείο για την κατάθεση των αιτήσεων περί στεγαστικής συνδρομής αποκατάστασης των κτηρίων που επλήγησαν από το σεισμό της 30 Οκτωβρίου 2020 σε Σάμο, Ικαρία, Χίο, Περιφέρεια, Βόρειο Αιγαίο. Προθεσμία επίσης δόθηκε σε εκείνους οι οποίοι επλήγηκαν από τις πλημμύρες στις 20-22 Οκτωβρίου, 6-7-8-10 Νοεμβρίου σε περιοχές του συνόλου της περιφέρειας Κρήτης. Την απόφαση υπογράφει ο Υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης. Αποτροπιασμός στην κοινή γνώμη των Χανίων από το νέο περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης με φερόμενο ως δράστη 38χρονο πατέρα σε βάρος των δύο ανήλικων κοριτσιών του, ηλικία σήμερα 15 και 9 ετών αντίστοιχα. Νέα γυναικοκτονία τα ξημερώματα στο Κουκάκι, με μία 46χρονη να χάνει τη ζωή της μετά από έντονο καυγά με τον σύζυγό της. Ο 55χρονος κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές στη σύζυγο, στη συνέχεια επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.
φρέσκα και αποξηραμένα δενδρέλια κάναβης βρέθηκαν στο στάβλο κτηνοτρόφου στις Σίσες Ερεθύμνου. Δύο τροχαία κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κρήτη, στον Κόμβο Κολυμπαρίου, στην Κίσα Μοχανίων, η σύγκρουση δύο αυτοκινήτων είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό 4 ατόμων και την ανατροπή του ενός εκ των δύο. Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες 45 και 22 ετών με ελαφρά τραύματα. Στη Σιτία, μηχανή εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στα άκρα. 66χρονος οδηγός ταξί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό στην προσπάθειά του να αποφύγει έλεγχο για άκρα πελατών. Σύγκρουση επιβατικού πλοίου με εστιοφόρο σήμερα το πρωί. Το επιβατηγό έκανε το δρομολόγιο από οροπό Ερέτρια προς Ερέτρια. Το ιστιοφόρο βυθίστηκε. Ο μοναδικός επιβάτης του πρόλαβε να πηδήξει στη θάλασσα και περισυνελέγει από το επιβατηγό σε κατάσταση σοκ. Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου τύπου Ιλιούσιν που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση συνετρίβει κατά την προσγείωσή του κοντά στη ρωσική πόλη Ριζάν με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι σύμφωνα με τα πρακτορία ειδήσεων TASS και Interfax. Η αστυνομία της νησίας συνέλαβε τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας, πρώην κορυφαίο τέλεχος του Ισλαμιστικού Κόμματος ΕΝΑΧΤΑ, σύμφωνα με ανάρτηση στην προσωπική σελίδα του στο Facebook. Και έχετε για τρίτη μέρα η Μαρμαρίδα. Η φωτιά έχει κάψει πάνω από 34.000 στρέμματα δάσους. Οι καπνοί έφτασαν μέχρι τη Ρόδο. Συνελήφθη ο εμπριστής. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ο Προμηθέας Πάντρας επιβλήθηκε της Λάρισσας και κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα της Basket League. Η ομάδα του Μάκη Γιατρά καταφέρει μια σπουδαία ανατροπή στη σειρά των μικρών τελικών αφού ήταν πίσω με 2-0. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών επιβλήθηκε 18-7 της Ιαπωνίας για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ο Απόστολος Χρήστου προκρίθηκε στα ημιτελικά των 50 μέτρων ύπτιου στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης. Ο Έλληνας κολυμβητής τερμάτισε τρίτο στην τέταρτη προκριματική φάση. 9.84. Ο καιρός. Παραμένει στα ύψη ο υδράργυρος για σήμερα στην Κρήτη, φθάνοντας κατά τόπους και στους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Καταστροφές από το χαλάζι καταγράφονται σε καλλιέργειες στη Βόρεια Ελλάδα. Πολύαιρες ήταν οι διακοπές του ρεύματος εξαιτίας της χθεσινής αστάθειας και κακοκαιρίας, ενώ σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων. Μάλιστα, υπήρξε μεγάλη ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες του σιδηρόδρομου, οι οποίοι επί ένα δίωρο ταλαιπωρήθηκαν καθώς βρίσκονταν σε άμαξο στοιχείες, ακινητοποιημένες εξαιτίας της πτώσης δέντρων στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.